Επιστροφή λοιπόν και έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλίου, τον Τζάκη Παπαδόπουλο. Coach, μια νίκη εκτός έδρας, 3-3 για την ομάδα της Ένωσης. Ήσασταν πολύ σοβαροί από το ξεκίνημα, ξέρατε τις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτές επιτεθήκατε και χτίσατε την νίκη, η οποία μεγάλωσε σε διαφορά στη συνέχεια. Εντάξει, θεωρώ ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το σημερινό παιχνίδι. Το ότι όμως ο Φλούτ, ο βασικός point guard της Ομόνιας δεν αγωνίστηκε σήμερα, θεωρώ ότι έκρινε κατά μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Χωρίς δεύτερο κατεξοχήν χειριστή της μπάλας η Ομόνια, εμφανώς είχε κάποια προβλήματα στο να οργανώνει την επίθεση, στο να κατεβάζει την μπάλα στο επιθετικό μισό. Εμείς από την αρχή του παιχνιδιού δώσαμε έμφαση στο να πιέσουμε το κατέβασμα της μπάλας και θεωρώ ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο βαθμό του. Αυτό σχολιάσαμε και στη μετάδοση με τον Νεοκλή, ότι με το που αντιληφθήκατε και εσείς ότι ο Φλάτ ήταν εκτός αποστολής, ήταν πλέον μονότρομος το να πιέσει την μπάλα σε όλο το γήπεδο. Φάνηκε να σας βάζει λίγα προβλήματα η Ομόνοια με τη ζώνη, που ήταν έτσι μια άναρχη κατάσταση, την οποία βρήκατε στα μέσα της δεύτερης περίοδου την δυνατότητα να τη διαχειριστείτε. Εντάξει, το να πιέζουμε την μπάλα είναι μέσα στην βασική φιλοσοφία μας στην άμυνα. Ανεξαρτήτου ποιος έχει την μπάλα, εμείς ξεκινάμε να πιέζουμε την μπάλα ψηλά. Τώρα, όσο αφορά τη ζώνη, βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η ομάδα προσπαθεί ακόμα να βρουν παίχτες ο ένας τον άλλον, τακτικά να βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θεωρώ ότι αρχικά, μόλις η Ομόνοια γύρισε στη ζώνη, είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά μετά στη συνέχεια γυρίσαμε την μπάλα ωραία, επιτεθήκαμε στα close out και βρήκαμε εύκολους τρόπους να βάλουμε την μπάλα στο γαλάτι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βγήκαν και τα σουτ. Νομίζω ότι βλέποντας το πώς είναι δομημένη η ομάδα σας, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να μπαίνουν τα ελεύθερα σουτ και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα, το ότι βάλαμε τα σουτ, ειδικότερα οι Κύπροι αθλητές μας καταφέραν να παίξουν, να είναι σήμερα σε καλή μέρα. Και νομίζω βάζοντας τα σουτ από έξω, ανοίγεις την άμυνα και μετά είναι πιο εύκολο για σένα να βρεις πόντους στην επίθεση. Πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. Φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα το ψυχολογικό μπουστάρισμα είναι μεγάλο για τη συνέχεια. Σίγουρα το ότι κερδίζεις παιχνίδια σου δίνει την πολυτέλεια να έχεις ηρεμία και να δουλεύεις την προπόνηση καθημερινά για το επόμενο παιχνίδι πάντα. Έχω ξαναπεί ότι δεν βάζουμε. Είναι τα γενέθλια του Χρήστου Πυρίλη και δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και η κάμερα λίγο να δούμε το όμορφο στιγμιότυπο. Να το ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά. Εδώ με τον προπονητή του μας το είχε πει από νωρίτερα. Χρόνια πολλά. Εντάξει, coach ήταν και ο λόγος που σπάσατε τη ζώνη. Διαχειρίστηκε πολύ καλά τις high-low καταστάσεις που δίνει η ζώνη 2-3 και νομίζω ήταν πολύ αποτελεσματικό σε εκείνο το κομμάτι. Σίγουρα, εντάξει. Ο πρώτος τρόπος που προσπαθήσαμε να σπάσουμε τη ζώνη ήταν να παίξουμε άμυνα και να βγούμε στο ανοιχτό γήπεδο. Στο 5-5 μετά, επειδή βάλαμε και τα σουτ απ' έξω, μετά αναγκαστικά η ζώνη άνοιξε και βρήκαμε χώρους για να περάσουμε την μπάλα στη γραμμή της ελεύθερης βολής για να δημιουργήσουμε από εκεί, είτε στο low post είτε στην αδύνατη πλευρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας στη συνέχεια και καλή επιστροφή στο Παραλίμ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.